Και σφυρίζει τώρα την έναρξη του αγώνα. Η δόξα στις πρώτες μπαλιές με τον Μητρέα να επιχειρεί μια μεγάλη μπαλιά για τον Χατζηβασίλη. Βρέθηκε στο έδαφος. Πήγε να διεκδικήσει ο Ζάτλ. Η μπάλα έχει κυλήσει εκτός και είναι σε πλάγιο για την ΑΕΛ. Ντούσαν Κέρκες, ο μεταμορφωτής της ΑΕΛ, η οποία είχε μια καλή πορεία την περασμένη σεζόν, η οποία της απέφερε και το πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα, στην πέμπτη θέση ωστόσο, εκτός ευρωπαϊκών εισιτηρίων, με τον Κέρκες, ο οποίος ανέλαβε από τα play-off της περασμένης περίοδου, διαδεχόμενος τον Μπρούνο Μπαλταζάρ. Η ΑΕΛ δεν είναι απλώς μια καλή ομάδα και δεν φαίνεται ο στόχος της να εξαντλείται στην παρουσία στην πρώτη εξάδα. Είναι μια πολύ ομοιογενής, πολύ σφριγγυλή, πολύ καλοδουλεμένη ομάδα η οποία προπορεύεται στο πρωτάθλημα και είναι καθοδόν να υλοποιήσει τον βασικό της στόχο που είναι το πλασάρισμα σε μια θέση που θα την οδηγήσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της ερχόμενης περίοδου. Μπαλιά του Βοζίνια για τον Νίλ Στεϊσέιρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι παίκτες του Κέρκες για να προσαρμοστούν σε αυτό το νέο σύστημα που ακολουθεί σήμερα η ομάδα. Και αν θα καταφέρουν να το εκμεταλλευτούν αυτό οι παίκτες του Λούκα Χατζηλούκα, τον οποίο έχετε τώρα σε πρώτο πλάνο. Νίλ Στεϊσέιρα. Στραφκόφσκι για τον Λαφράνς. Μπαλιά του για τον Νίλ Στεϊσέιρα που την κράτησε εντός γηπέδου. Θα κάνει και την σέντρα. Πήγε να μπει στη φάση ο Χουράδο. Έρχεται ο Αντάμοβιτς μέσα στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον Χάρη τον Κυριάκου. Το σούτ με το αριστερό είναι άστοχο. Δεν είναι το καλό το πόδι. Παρ' όλα αυτά καταγράφουμε την πρώτη τελική στο παιχνίδι. Στο δεύτερο λεπτό για λογαριασμό των φιλοξενουμένων. Και βλέπουμε σε επανάληψη το πώς έφτασε σε αυτή την τελική ΑΕΛ. Από το γύρισμα του Αντάμοβιτς και το σούτ του αριστερού back half απόψε Χάρη Κυριάκου. Το μπράβο το διαβάσατε στα χείλη του Ντούσαν Κέρκες. Πάμε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για το πρώτο ρεπορτάζ από τον Ανδρέα Παυλίδη. Εντάξει, μια μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με τον σχηματισμό που δώσαμε όσον αφορά τις θέσεις πάντοτε. Στην άμυνα, ο Αντρέ Τεσέιρα είναι στο δεξί άκρο στα τρία στόπερ που χρησιμοποιεί η ΑΕΛ. Στο κέντρο αυτόν ο αρχηγός ο Ντόσα Τζούνιορ και αριστερά ο Λαφράνς. Κάποιες πρώτες οδηγίες τις οποίες μεταφέρει ο Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος ζητά πιο γρήγορα η μπάλα να φεύγει από την άμυνα της ΑΕΛ. Για την ώρα η δόξα είναι στο προσκήνιο με μπαλιά για τον Ελσίνιο, ποιος είναι το δίδυμο από τα αριστερά με τον Λουίς Κάρλος. Το αντίστοιχο δίδυμο από δεξιά είναι ο Ζωέλ Περέιρα με τον Γιάννη Χατζηβασίλη. Θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση από πλευράς τακτικής στο παιχνίδι που θα γίνει από τα άκρα, διότι εκεί έχει υπεραριθμία η δόξα. Ασφαλώς θα επιχειρήσει να την εκμεταλλευτεί. Μένει να δούμε αν θα λειτουργήσουν τα συστήματα ασφαλείας που έχει βάλει δηλαδή στην ομάδα του ο Ντούσαν Κέρκες, αν δηλαδή οι στόπερ θα καλύπτουν τους back half ή αν θα γυρίζουν και οι επιθετικοί να δίνουν βοήθειες στο μαρκάρισμα στα πλάγια. Για την ώρα η μπάλα είναι για την δόξα με τον Ζωέλ Περέιρα. Χατζηβασίλης θέλει να ληφθεί στο χώρο του κέντρου, θα πάρει το φάουλ από τον Στραφκόφσκι. Έγιναν δύο παραβάσεις και ο Αντάμοβιτς έβαλε αντικανονικά το πόδι του. Έμεινε όρθιος όμως ο Χατζηβασίλης, έπεσε μετά το μαρκάρισμα του Νταβόρ Στραφκόφσκι. Άδωνη ο Μπόλιεβιτς σε κάθε την πάσα που δεν έφτασε στον Σαντίκ. Τώρα η μπαλιά που δεν πέρασε για τον Χατζηβασίλη. Το Λαφράνς η μπάλα πήγε στα πλάγια. Χουράδο μακριά από την ακτίνα δράσης του. Όρθιος για την ώρα και ο Λούκας Χατζηλούκας. Αλλάζουν την μπάλα στις γραμμές τους οι παίκτες των φιλοξενουμένων. Ντόσα Τζούνιορ για τον Αντρέ Τεϊσέιρα. Στραφκόφσκι πρόθεσε για τον Μακρύ, ο οποίος θέλει να
κάνει την κίνηση. Η μπάλα όμως από τα δικά του πόδια θα κυλήσει σε πλάγιο. Έχουμε συμπληρώσει 5 λεπτά στο Μακάριο, δεν υπάρχει σκορ. Μπαλιά του Νελσίνιο, δεν βρήκε τον Ζάτλ. Πέρασε μπάλα από τον Ασαμόα, κεφαλιά από τον Μητρέα. Τώρα ο Ασαμόα θα γυρίσει πίσω στον Γκρέμσλι. Άδωνη. Γκρέμσλι. Λαφράνς. Προωθήθηκε για να βρει τον Χουράδο. Αντάμοβιτς. Από τα πλάγια δοκίμασε να ξεμαρκάρει στην δίχως επιτυχία ο Χάρης ο Κυριάκου που έχει ξανά την μπάλα στα πόδια. Θα σεντράρει με το αριστερό. Έγινε κεφαλιά. Είναι καλή. 1-0. Ρούμπεν Χουράδο, το λέγαμε και πριν το παιχνίδι, ότι είναι η εγγύηση ζωής σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα για την ΑΕΛ και το αποδεικνύει από μία σέντρα με το αριστερό από τον Χάρη τον Κυριάκου, δικαίωση για τον Ντούσαν Κέρκες και σε ό,τι αφορά το στήσιμο της ομάδας και σε ό,τι αφορά την στελέχωση της ενδεκάδας σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο του αγώνα. Στο 7ο λεπτό η ΑΕΛ με τη δεύτερη τελική της καταφέρνει να ανοίξει το σκορ, ήταν η πρώτη τελική της προς την εστία, κοιτάξτε ξανά πώς ήρθε από αυτή την γλυκιά σέντρα που έκανε ο Χάρης ο Κυριάκου, αμαρκάριστος, να πάρει την κεφαλιά με πολύ δύναμη. Είχε την ευκαιρία και την άνεση να σημαδέψει που θα στείλει την μπάλα ο Χουράδο. Την έστειλε στην αριστερή γωνιά του Γκρέμσλ. 1-0 για την ΑΕΛ. Είναι γεγονός. 8ο τέρμα στη σεζόν σε 13 παιχνίδια για τον 32χρονο Ισπανό φορ. Και νέα δεδομένα πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Πάμε αμέσως να συλλέξουμε αντιδράσεις από τους δύο πάγκους, από τον Ανδρέα Παυλίδη. Είναι σαφώς μεγάλη ικανοποίηση στην πλευρά της ΑΕΛ. Μάλιστα αυτό που πρόλαβα να ακούσω, Αλέξη, ήταν αυτό που ζήτησε ο Ντούσαν Κέρκες, ένα γρήγορο γκολ για να μπορέσει η ΑΕΛ να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Αυτό γύρισε και είπε προς τους συνεργάτες του μόλις πέτυχε το γκολ το 8 του φέτος ο Χουράδο. Από εκεί και πέρα υπάρχει προβληματισμός στην πλευρά της Δόξας, γιατί φαίνεται ότι σχεδιάσε το παιχνίδι τουλάχιστον να μην δεχθεί σε ακόμη ένα παιχνίδι γρήγορο γκόλ η ομάδα της Δόξας ο Λούκας Χατζηλούκας. Το δέχθηκε και πλέον θα πρέπει να εργαστεί πιο σκληρά μέσα από το παιχνίδι. Είναι πολύ νωρίς να μπορέσει να αντιδράσει, γιατί ένα γρήγορο γκόλ σίγουρα κάπως δυσκολεύει για την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο. Και σε αυτό το κομμάτι εστίασε ο Λούκας Χατζηλούκας αμέσως μόλις δέχτηκε η ομάδα του τον γκόλ. Χειροκρότησε τους ποδοσφαιριστές προσπαθώντας να ανυψώσει το ηθικό. Πλέον θα έχει έντονο ενδιαφέρον να δούμε με ποιο τρόπο η Δόξα θα προσπαθήσει να αντιδράσει. Λοιπόν, το τέρμα το οποίο πέτυχε ο Χουράδο ήταν το 23ο στη σεζόν για την ΑΕΛ. Είναι όμως και το 30ο που πετυχαίνει εκτός έδρας σε παιχνίδια απέναντι στην Δόξα, στην πρώτη κατηγορία. Να αναφέρουμε επίσης ότι η κουβέντα την οποία υπογράμμισε ο Ανδρέας ο Παυλίδης, ότι δηλαδή στόχος της Δόξας ήταν να μην δεχθεί γρήγορα γκολ, έχει βάση και από πλευράς στατιστικής, διότι η Δόξα στις προηγούμενες 12 αγωνιστικές κατάφερε σε 8 περιπτώσεις, σε 8 παιχνίδια δηλαδή, να πάει στην ανάπαυλα δίχως να έχει δεχτεί γκολ. Εδώ Χουράδο μέσα στην περιοχή θέλει να απειλήσει και με δεύτερη παραβίαση την εστία της Δόξας, δεν θα ευοδοθεί αυτή η προσπάθειά του. Ανακτούν όμως οι φιλοξενούμενοι προσωρινά, ο Μητρέα έρχεται ο Μακρύς να πιέσει, Άδωνη θα βγάλει την μπάλα μακριά ψάχνοντας να βρει τον Σαντίκ. Όντως ο Τζούνιορ πρώτος θα κόψει και ο Λαφράνς ελέγχει. Λέγαμε λοιπόν ότι σε 8 από τις περασμένες 12 αγωνιστικές η Δόξα είχε κρατήσει ανέβαφη την εστία της στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό αλλά και πόσο δύσκολο είναι να σκοράρει κάποιος εναντίον της στα πρώτα στάδια. Η ΑΕΛ το πέτυχε και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί στη συνέχεια. Κερδίζει φάουλ εδώ με τον Αντάμοβιτς. Αντιστοίχως επίσης να αναφέρουμε, διότι και αυτό έχει τη δική του αξία και σημασία, ότι η ΑΕΛ σε 8 από τις προηγούμενες 12 αγωνιστικές δεν είχε καταφέρει να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο. Να λοιπόν που ο κανόνας βάσει στατιστικής ανατράπηκε στην απόψηνή αναμέτρηση και έχουμε την εξαίρεσή του.
και σε ό,τι αφορά τις αμυντικές επιδόσεις της Δόξας στο πρώτο ημίχρονο και σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα της ΑΕΛ στο ίδιο χρονικό διάστημα. Μποζίνια. Περέιρα έκοψε, διεκδικεί την μπάλα χωρίς να την κερδίσει ο Ζάτλ. Ωραία παλιά από τον Στραφκόφσκι, πλάγια ο Αντάμοβιτς για τον Ρωμάν. Γρήγορα αυτός άνοιξε για τον Τεϊσέρα. Και πάλι Αντάμοβιτς. Στραφκόφσκι δεν συνδυάστηκε σωστά με τον Μακρύ. Ανακτούν όμως οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βάζουν πίεση και δείχνουν να ψάχνουν και δεύτερο τέρμα. Να εκμεταλλευτούν αυτό το momentum που έχουν δημιουργήσει. Τεϊσέρα έχει λίγο χώρο, θα επιχειρήσει την παλιά. Πήγε ο Χουράδο για την κεφαλιά, την πήρε ο Άδωνη. Ασαμόα. Περέιρα άνοιξε λίγο το κοντρόλ, έδωσε την ευκαιρία στο Λαφράντς να κλέψει. Και πάλι σαν ισορροπία η άμυνα της Δόξας, έγινε η παλιά, η προβολή και η μπάλα είναι out. Ακόμη μια ευκαιρία τούτη τη φορά με τον Ανδρέα Μακρύ, ο οποίος πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι στο 11ο λεπτό. Από την παλιά που έβγαλε ο Λαφράντς, η δεύτερη φορά που βλέπουμε τον στόπερ από την ΑΕΤ να κινείται από πλάγια θέση. Και είδατε και το τελείωμα από τον Ανδρέα Μακρύ, η τρίτη τελική ήδη στο παιχνίδι για την ΑΕΛ, ενώ ακόμα περιμένει την πρώτη της η Οικοδέσποινα. Για να δούμε αν θα έρθει εδώ πέρα σε μια πολύ ωραία παλιά για τον Κάρος, με τη μία το τελείωμα 1-1. Πρώτη τελική στο στόχο, γκολ για την ΑΕΛ, πρώτη τελική στο στόχο, γκολ και για την Δόξα, η οποία σοφαρίζει στο 12ο λεπτό. Η ομάδα του Λούκα Χατζηλούκα που δείχνει ότι έχει τον τρόπο να αντιδρά. Ο Λουίς Κάρλος πανηγυρίζει, δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Κατέβασε πολύ ωραία την παλιά την οποία δέχτηκε, προχώρησε και με ένα αριστερό σουτ νίκησε τον Βοζίνια για να πανηγυρίσει έτσι το τρίτο τέρμα του στη σεζόν. Κοιτάξτε ξανά, τον έχει χάσει η άμυνα της ΑΕΛ. Δεν κινήθηκε γρήγορα ο Αντρέ Τεϊσέρα. Όταν πλέον πήγε πάνω στον αντίπαλό του, είχε εξαπολύσει ήδη το αριστερό σουτ, το οποίο με αναπήδηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενουμένων για το 1-1 της Δόξας. Και τα συγχαρητήρια του Μπεράτ Σαντίκ στον Λουίς Κάρλος. 1-1 και ασφαλώς το αποτέλεσμα μας προδιαθέτει πλέον για μια πολύ σπουδαία αναμέτρηση. Δεν πτωήθηκε η Δόξα, ψύχρεμα έψαξε το τέρμα της σοφάρισης, το βρήκε στην πρώτη της επίθεση. 1-1 και πάμε να ακούσουμε πλέον πώς ακριβώς κινούνται στους δύο πάγκους, ο Λούκας Χατζηλούκας και ο Ντούσαν Κέρκες, δώσε την εξέλιξη. Ανδρέα Παυλίδη, ο λόγος δικός σου. Σαφώς ικανοποίησε αυτήν την φορά στον πάγκο της Δόξας. Πήρε όμως την ευκαιρία, Αλέξη, ο Λούκας ο Χατζηλούκας, αμέσως μετά που σκόραρε ο Λουίς Κάρλος, για να μεταφέρει κάποιες οδηγίες στο μεσοαμυντικό κομμάτι, γιατί βλέπει ότι όταν πλησιάζει η ΑΕΛ την περιοχή, την εστία του Γκρέμς, υπάρχει πανικό στα μετώπισεν. Έδωσε οδηγίες κυρίως στον Ασαμόα, μόλις μπήκε τον γκολ, να μην ανεβαίνει τόσο ψηλά, τον οποίο βλέπουμε πλέον να μένει πιο πίσω, να καλύπτει ουσιαστικά κοντά στον Αντρέα τον Μακρύ. Οδηγίες μετέφερε μετά την ισοφάριση όμως στην άμυνα και ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Ντούσαν Κέρκες, στους δύο ακραίους φουλμπακ, τον Χάριτον Κυριάκου και τον Νίλς Τεξέιρα, από τον οποίο ζήτησε να μένει πιο πίσω. Εδώ πολύ ωραία κάθετη πάσα, απλώς και γρήγορα Βοζίνια. Ήταν ωραία η πάσα σαν σκέψη για τον Ζάτλ, ίσως λίγο πιο δυνατή από ό,τι χρειαζόταν. Και δεν ξέρω, Ανδρέα, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε, αν υπάρχουν οδηγίες, όχι παράπονα, από τον Ντούσαν Κέρκες για το πώς λειτουργεί η άμυνα των τριών, η οποία θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται από την ΑΕΛ στο τρέχον πρωτάθλημα. Σημειώσαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδραση των ποδοσφαιριστών της σε αυτό το νέο σύστημα. Τουλάχιστον στη φάση του τέρματος έδειξε ότι υπήρξε, χρειάζεται χρόνος προσαρμογής. Σαφώς, ήταν μια παλιά στην οποία ήταν και εκτός ισορροπίας η άμυνα της ομάδος της Λεμεσού. Γι' αυτό και Αλέξη αμέσως μετέφερε οδηγίες και στον Χαριτόν Κυριάκου και στον Νίλς Τεσέιρα, από τους οποίους ζήτησε να κάνουν κίνηση και ουσιαστικά να καλύπτουν, όπως και τώρα, όταν η Δόξα επιχειρεί αυτές τις διαγώνιες πάσες, να γίνεται πεντάδα στην άμυνα για να υπάρχει αλληλοκάλυψη. Φαίνεται ότι αμέσως μόλις πέρασε την οδηγία ο Ντούσαν Κέρκες, αυτό εφαρμόζουν και οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο. Η δεύτερη οδηγία την οποία πέρασε είναι κάπως πιο κοντά η επιθετική γραμμή με την μεσαία, γιατί υπάρχουν κάποιες αποστάσεις. Μάλιστα.
Άδωνη για τον Μπόλεβιτς. Πλέον το momentum ανήκει στην Δόξα. Μένει να δούμε αν αυτή θα μπορέσει να το αξιοποιήσει καλύτερα από ότι το έπραξε η ΑΕΛ. Νελσίνιο για τον Κάρλος. Κρατάει μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα πάρει το φάουλ. Είμαστε πλέον στο 16ο λεπτό. Δοξαέλ στο 1-1. Άνοιξε το σκορ ο Χουράδο στο 7. Απάντησε στο 12. Ο Λουίς Κάρλος, ο οποίος θα αφήσει την εκτέλεση στον Ασαμόα. Μαλλιά μέσα στην περιοχή. Νελσίνιο το γύρισμα. Δεν έφτασε η μπάλα στον Λουίς Κάρλος. Και πάλι Ασαμόα. Στο έδαφος ο Αντάμοβιτς που δοκίμασε τον ανακόψει. Χατζηβασίλη στο γύρισμα. Ευκαιρία για τον Ζάτλ που καθυστέρησε. Έκανε το σουτ, δέχτηκε το μπλοκ. Τελικά επιμένει η Δόξα. Δεν κυνήγησε τη φάση ο παίκτης της, διότι προφανώς ήταν σε αντικανονική θέση. Πήραν τη ΑΕΛ. Δεν ήταν καλή η παλιά για να βγουν μπροστά. Ελέγχουν και πάλι οι γηπεδούχοι με τον Περέιρα. Τρέχει ο Χατζηβασίλης. Κάλυψε ο Χάρης ο Κυριάκος, άφησε την μπάλα να περάσει σε πλάγιο. Στην επαναφορά θα είναι ο Κέβιν Λαφράνς. Έγινε επαναφορά, πέρασε η μπάλα από τον Αντάμοβιτς. Απομακρύνει ο Ντόσα Τζούνιορ μπροστά από τον Ζάτλ, τον παίκτη που έβγαλε την ασίστ στο Λουίς Κάρλος για τον γκολ. Εδώ Σαντίκ θέλει να βρει τον Ζάτλ. Δεν έγινε σωστά η απομάκρυνση. Λουίς Κάρλος, η μπαλιά του, κεφαλιά από τον Σδραφκόφσκι. Και φάουλ ακολούθως που έγινε πάνω στον Νίλ Στεϊσέιρα. Στραφκόφσκι. Βλέπετε και τα, ξανά το φάουλ, το τελευταίο από τον Λουίς Κάρλος πάνω στον Νίλς Τεϊσέιρα. Ο Αντρέ Τεϊσέιρα. Ήρθε ο Ρωμάν λίγο πίσω να πάρει μπάλα να βοηθήσει στην οργάνωση του παιχνιδιού. Αντάμοβιτς. Αντρέ Τεϊσέιρα για τον Στραφκόφσκι. Όπως βλέπετε, σχεδόν όλη η Δόξα πίσω από την γραμμή του κέντρου και πίσω από την μπάλα φυσικά. Μαλλιά για τον Αντάμοβιτς από τα πλάγια. Θα καταφέρει να κρατήσει την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Ήρθε και την πήρε γρήγορα ο Μακρύς. Δεν καταφέρει να βγάλει μπάλια μέσα στην περιοχή. Επιμένουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Στραφκόφσκι. Χουράδο άνοιξε το κοντρόλ. Του πήρε την μπάλα ο Λουίς Κάρλος. Η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Άδωνη. Αυτό θα κάνει τη μεγάλη παλιά για τον Ζάτλ. Έχασε τον Σατζούνιορ, αλλά κατάφερε να προωθήσει για τον Λουίς Κάρλος. Νελσίνιο. Μπόλεβιτς για τον Περέιρα. Και πάλι ο Μαυροβούνιος. Αφήνει στον Ασαμόα. Κάνει κίνηση ο Νελσίνιο. Θα πάρει την μπάλα. Θα βγάλει και την σέντρα, η κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Αντρέ Τεϊσέιρα. Κουράδο, δέχτηκε φάουλ, το οποίο σφύριξε ο νεόφυτος νεοφύτου. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο για ρεπορτάζ, ακούμε τον Ανδρέα Παυλίδη. Ανησυχεί. Ο Ντούσαν Κέρκες είχε μία δίλεπτη τουλάχιστον συνομιλία με τον βοηθό του, τον Χρήστο τον Παντελή, και αυτό που τον ανησυχεί, από όσο πρόλαβα να ακούσω, είναι αυτές οι διαγώνιες πάσεις τις οποίες επιχειρεί η Δόξα, και κυρίως αυτές φεύγουν από δεξιά προς αριστερά και προς το μέρος του σκόρερ της προσφυγικής ομάδος, του Λουίς Κάρλος, και έχει περάσει αμέσως τις απαραίτητες οδηγίες στον Νίλς Τεϊσέιρα, από τον οποίο ζήτησε να έχει στο μυαλό του και να ακολουθεί, όπως κάνει και τώρα, τον αριστερό ακραίο μεσοεπιθετικό της Δόξας, γιατί από εκεί ξεκινούν αρκετά προβλήματα για την ομάδα της ΑΕΛ. Να δούμε αν θα κλείσει πλέον καλύτερα, μένοντας πιο πίσω ο Νίλς Τεϊσέιρα τον Λουίς Κάρλος.
Ασαμόα. Για τον Άδωνη. Πάει να πιέσει ο Μακρύς. Ο Άδωνη για τον Περέιρα. Μπόλεβιτς. Νελσίνιο. Μαλλιά του Ασαμόα για τον Περέιρα. Θα κάνει αυτό στην σέντρα. Ήταν ουσιαστικά μια σέντρα σουτ. Άστοχη. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Κουράδο. Αντάμοβιτς δεν έκανε το κοντρόλ. Παρεμβαίνει ο Χάρης ο Κυριάκου. Αντάμοβιτς και πάλι. Κουράδο. Λίστε η Σέιρα. Σε πάσα μπροστά για τον Ρωμάν. Μητρέα θα πετάξει την μπάλα πάνω στον αντίπαλό του και θα την κερδίσει για λογαριασμό της δόξας. Σας θυμίζουμε ότι όλα τα τέρματα, τις σημαντικότερες φάσεις και μάλιστα αναλυμένες με πρωτοποριακό και εις βάθος τρόπο από τον Αντριέν Χατζη Αλεξάνδρου, τις δηλώσεις, τα παραλυπόμενα των αναμετρήσεων αυτής της αγωνιστικής, της 13ης του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ, μπορείτε να τα παρακολουθήσετε τη Δευτέρα 9 η ώρα στο καθιερωμένο ραντεβού σας με την πλήρως ανανεωμένη εκπομπή «Ώρα για μπάλα» με παρουσιαστές τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη και τον Γιώργο Σαββίδη. Στο πλαίσιο μάλιστα της εκπομπής μπορείτε να λάβετε μέρος στον εβδομαδιαίο διαγωνισμό «Πρόβλεψε και κέρδισε» και να διεκδικήσετε δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα ΣΥΤΑ, καθώς και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ταξιδιωτικά πακέτα για τους τελικούς του UEFA Champions και Europa League. Και οι δύο διοργανώσεις για την προσεχή τριετία θυμίζουμε ότι παίζουν ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΣΥΤΑ Vision. Ο Ρωμάν γύρισε την μπάλα στον Τόσα Junior. Η Δόξα όχι απλώς έχει ισοφαρίσει, αλλά έχει καταφέρει να κόψει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επιθετική ορμή της ΑΕΛ, η οποία δεν έχει δημιουργήσει άλλη ευκαιρία μετά το τέρμα της ισοφάρισης από τον Λουίς Κάρλος. Και συμπληρώνουμε όσον ούπο ένα δεκάλεπτο από αυτό το τέρμα. Λα Φρανς. Δείχνουν οι παίκτες των γηπεδούχων να έχουν προσαρμοστεί πλέον στο καινούριο σύστημα της ΑΕΛ. Χατζηβασίλης δεν καταφέρει να βρει τον Ζάτλ. Έκοψε ο Λαφράνς, ο οποίος τώρα είναι κλεισμένος από δύο. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΛ. Μένουν μπροστά οι παίκτες της Δόξας για να αποτρέψουν τον Βοζίνη από το να κάνει πάσα κοντινή. Όπως με ενημερώνει ο Ανδρέας Παυλίδης, έχει δώσει αλλαγή για τροποποίηση του συστήματος ο Κέρκες. Να δούμε την επίθεση αυτή από την ΑΕΛ και θα σας ενημερώσουμε αμέσως πώς έχει η νέα διάταξη. Δεν είναι άλλωστε κάτι εξαιρετικά ριζοσπαστικό σε σύγκριση με το 3-5-2. Έχει γίνει λοιπόν 3-4-3. Ο Ρωμάν που ήταν σε ρόλο δεκαριού και ο Μακρύς είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν αλλάξει θέσεις. Ο Ρωμάν έχει φύγει από τον άξονα, έχει πάει σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Ο Μακρύς έχει φύγει από το πλευρό του Χουράδο, παίζει ως αριστερός εξτρέμ και το σύστημα έχει μετατραπεί σε 3-4-3. Σε μια προσπάθεια να έχει περισσότερους παίκτες πάνω στη γραμμή και να μπορεί η ομάδα του να επιτίθεται και από τα πλάγια με καλύτερο τρόπο ο Ντούσαν Κέρκες. Αντάμοβιτς για τον Κυριάκου. Θα κάνει την σέντρα κεφαλιά από τον Άδωνη. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ζάτλ. Ασαμόα και πάλι για τον Αυστριακό που έδωσε στον Λουίς Κάρλος. Αυτός προς τα πίσω έκλεψε ο Μακρύς. Τεσέρα δεν κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Κουράδο. Έκλεψε όμως ο Στραυκόφσκι. Αρκετές λάθος πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αντάμοβιτς για τον Κυριάκου. Αντρέ Τεϊσέιρα.
Εδώ ο Ρωμάν στο νέο του ρόλο, ως δεξιός εξτρέμ. Μάχεται με τον Ελσίνιο, θα προσπάσει την μπάλα μακρύς. Με φάουλ, σύμφωνα με την ετοιμιγορία του βοηθού. Όλα αυτά και ενώ έχουμε συμπληρώσει το 25 λεπτό στον αγώνα που φέρουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο όμιλος GAP Βασιλόπουλος με την υπηρεσία διεθνών μεταφορών Courier UPS στο Μακάριο, Δόξα Ελ στο 1-1, σκόρερ ο Χουράδος στο 7 και ο Λουίς Κάρλος στο 12ο λεπτό. Χρεώθηκε με φάουλ για το οποίο διαφωνεί ο Μπερά Τσαντίκ. Ρωμάν. Return ήταν η οδηγία που έφυγε από τα χείλη του Ντούσαν Κέρκες και επαναφέρει την ΑΕΛ σε σχηματισμό 3-5-2. Λογικά ήθελε για μια-δυο επιθέσεις να δοκιμάσει να μπερδέψει, να ευνηδιάσει την άμυνα της Δόξας ο τεχνικός των φιλοξενουμένων. Δεν του βγήκε. Η ομάδα του όμως είναι στο προσκήνιο, έχει την μπάλα στα πόδια της. Παλιά μέσα στην περιοχή για τον Μακρύ. Έβαλε το πόδι ο Άδωνη, παραχώρησε το πλάγιο. Έγινε γρήγορα η επαναφορά. Αντάμοβιτς. Αντρέ Τεϊσέιρα. Κάνει ωραία κίνηση. Δεν του βγήκε όμως η παλιά μέσα στην περιοχή όπως θα την ήθελε. Τη βρήκε στραβά με το πόδι. Έγινε ένα σούτ πάνω από την εστία του Γκρέμσι. Εδώ ξανά η προηγούμενη προσπάθεια με τον Ντόσα Τζούνιορ και τον Μπεράτ Σαντίκ. Καταλογίστηκε φάουλ εις βάρος του επιθετικού της Δόξας. Γκρέμσιλ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά τώρα από τον Σαντίκ. Κάρλος δεν κατάφερε να βρει το Χατζηβασίλη. Υπήρξε όμως χέρι. Και το φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους. Η μπάλα θα γυρίσει στο σημείο που έγινε η παράβαση. Θα τη δούμε εδώ σε επανάληψη. Το χέρι από τον Στραφκόφσκι. Και πίσω από την μπάλα ο Ζωέλ Περέιρα. Θερινό μεταγραφικό απόκτημα για την ομάδα της Δόξας. Εκτελεί ο Πορτογάλος. Κεφαλιά προς τα πίσω. Δοκάρι παρολίγο αυτό γκολ. Στο 28ο λεπτό η Δόξα θα σε πολύ κοντά στην ολική ανατροπή. Επιμένει Μπόλεβιτς. Ωραία κίνηση από τον Κάρλος, ο οποίος δεν θα πάρει το πρωτοκόρνερ στο παιχνίδι. Ο βοηθός του μπροστά λέει ότι η μπάλα βγήκε εκτός από τα δικά του πόδια. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Περέιρα. Η κεφαλιά από τον Χουράδο στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Βοζίνια. Θα ήταν ένα από τα σπάνια στιγμιότυπα που ένας παίκτης θα είχε σκοράρει στο ίδιο παιχνίδι και υπέρ και κατά της ομάδας του. Όπως μας ενημερώνει και ο Ανδρέας Παυλίδης, προσπαθεί να δημιουργήσει μπελάδες στην άμυνα της Δόξας ο Ντούσαν Κέρκες, έχοντας δώσει εντολή στους παίκτες του να αλλάζουν διαρκώς θέσεις. Τώρα, για παράδειγμα, είχε κινηθεί σε ρόλο δεκαριού, εκεί δηλαδή που ήταν ο Ρωμάν, ο Ανδρέας ο Μακρύς. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 11ο λεπτό, και την προβολή δηλαδή που είχε κάνει στο πρώτο δοκάρι ο Μακρύς από την σέντρα του Λαφράνς, δεν έχει άλλη τελική η ομάδα της ΑΕΛ. Είναι λογικό λοιπόν ο προπονητής της να ψάχνει τρόπους προκειμένου η ομάδα του να γίνει ξανά απειλητική. Νελσίνιο κατάφερε να βγάλει την παλιά. Πήγε να μπει ο Λουίς Κάρλος στη φάση, δεν τα κατάφερε. Η απομάκρυνση σε ένα χώρο που θα τρέξει ο Χουράδο. Ο Άδωνη με κεφαλιά θα γυρίσει σωστά στον Γκρέμσι.
Περέιρα. Βαλιά για τον Ζάτλ, κάλυψε ο Αντρέ Τεσέιρα και μπλοκάρει ο Βοζίνια. Στο 44-56 για την ΑΕΛ το ποσοστό κατοχής. Μια εσωτερική αλλαγή φαίνεται να υπάρχει στην δόξα από τον Λούκα Χατζηλούκα. Έχει έρθει από αριστερά ο Χατζηβασίλης και έχει πάει στη δεξιά πλευρά ο Λουίς Κάρλος. Βαλιά τώρα για τον Νίλς Τεϊσέιρα, Νελσίνιο, Ζάτλ, Μπόλεβιτς. Αν υπάρχει ένας λόγος που οι όροι έχουν αντιστραφεί στο παιχνίδι σε σύγκριση με το ξεκίνημα. Εδώ είναι μια φάση που διαμαρτύρθηκαν για κοντρόλ με το χέρι από τον Χατζη Βασίλη της ΑΕΛ. Και όπως είδατε υπήρξε τέτοια παράβαση. Λέγαμε λοιπόν ότι αν σε σύγκριση με το ξεκίνημα του αγώνα οι όροι έχουν διαφοροποιηθεί, το σημείο κλειδί είναι η ταχύτητα. Οι παίχτες της δόξας πλέον και συνδυάζονται αλλά και αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από ότι στο ξεκίνημα και σίγουρα πολύ πιο γρήγορα από ότι οι αντίπαλοι τους. Εδώ Περέρα έβγαλε την παλιά, απομάκρυσε της μπάλας προτού αυτή φτάσει στον Ζάτλ. Μακρύς Αντάμοβιτς, λάθος πάσα, έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Παλιά για τον Χατζηβασίλη την οποία έκοψε ο Αντρέ Τεϊσέιρα. Ο Νίλς Τεϊσέιρα θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Νελσίνιο. Πάμε να ακούσουμε σχόλιο και από τον Ανδρέα Παυλίδη στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ικανοποιημένος εδώ και περισσότερο από ένα δεκάλεπτο ο Λούκας ο Χατζηλούκας. Χειροκρότησε συνεχώς τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών της Δόξα. Να δούμε τον προσπάθεια. Με τον Χουράδα από πλάγια θέση. Κρατάει την μπάλα. Γύρισε ωραία. Νίλς Τεϊσέιρα. Θα κάνει μια σέντρα σου. Την μπάλα στην οροφή των δικτύων του Γκρέμσλ. Ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είχε επικηρύσει λίγο νωρίτερα ο Αντρέ Τεϊσέιρα. Δεν κατάφερε όμως ο δεξιός φουλμπακ της ΑΕΛ να βρει τον στόχο. Κοιτάξτε, έσκαψε την μπάλα, ευνηδίασε τον Γκρέμσλ, αλλά για κακή του τύχη αυτή πέρασε και κατέληξε στην οροφή των δικτύων του. Στο 33ο λεπτό πάντως, μια τελική έπειτα από ώρα, μια αξιόλογη τελική από την ΑΕΛ. Και πάμε ξανά στον Ανδρέα Παυλίδη να ολοκληρώσει το σχολείο του. Είναι λοιπόν, Αλέξη, πολύ ικανοποιημένος ο Λούκας ο Χατζηλούκας. Χειροκροτεί τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του, κυρίως για το μεσοαμυντικό κομμάτι. Είναι ικανοποιημένος και από τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται η ομάδα της Δόξας. Παράπονα έχει ο Κέρκες, να δούμε όμως την φάση. Η σέντρα δεν έφτασε στον Σαντίκ. Τώρα τη διεκδικεί την κεφαλιά. Έρθει στα χέρια του Βοζίνια. Πάμε, Αντρέα, να ολοκληρώσει το σχολείο σου. Λοιπόν, έχει όντως παράπονα ο Ντούσαν Κέρκες και σε αυτό που εστιάζει, Αλέξη, είναι τα εύκολα λάθη στον χώρο του κέντρου. Κάνει τώρα μάλιστα και χαρακτηριστικές κινήσεις προς τον Αντάμοβιτς να ηρεμήσουν το παιχνίδι τους. Γίνονται αρκετά λάθη στην μεσαία γραμμή για την ΑΕΛ και θέλει αυτά να μειωθούν. Ουράδο, σε πάσα για τον Μακρύ. Θα παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι ο Νελσίνιο στο 34ο λεπτό. Και πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Νίλς Τεϊσέιρα. Ενώ προωθούνται και οι υψηλός ομιστόπερ της ομάδας του. Εδώ λοιπόν ο Πορτογάλος με την γερμανική υπηκότητα. Εκτελεί στο 34ο λεπτό. Έγινε κεφαλιά προς τα πίσω. Η μπάλα πέρασε σχεδόν παράλληλα με τη γραμμή του τέρματος και κατέληξε out. Στο 34ο λεπτό απειλή εκ νέου ο σύλλογος της Λεμεσού από την κεφαλιά την οποία πήρε ο Λαφράνς. Ακόμη μια φορά ο στόπερ από την IT δοκίμασε να παραβιάσει την εστία του Γκρέμσλ δίχως επιτυχία. Μακρύς για τον Στραφκόφσκι. Εκτεκεφάλ, το εκτέλεσε γρήγορα με πάσα προς τα πλάγια και τον Χάρη Κυριάκου ο Αντάμοβιτς. Περιμένει ο Ρωμάν. Στραφκόφσκι. Τεϊσέιρα. Ο Νίλς Τεϊσέιρα για τον Στραφκόφσκι και πάλι πίσω στον Αντρέ Τεϊσέιρα. Και από εκεί ο Ντόσα Τζούνιορ. Μακρύς.
από τους πλέον δραστήριους παίκτες της ΑΕΛ. Έχει τρέξει πάρα πολύ σε αυτό το 35 λεπτό που έχουμε συμπληρώσει στο Μακάριο. Μίλησε η Σέιρα για μια ΑΕΛ που προσπαθεί να ανακτήσει το πάνω χέρι στο παιχνίδι και ακολούθως το προβάδισμα. Αντάμοβιτς θα βρει λίγο χώρο, θα πάει για τη σέντρα, θα πάρει ακόμη ένα κόρνερ. Έχει αριθμητικά περισσότερους ψηλούς παίκτες στην ενδεκάδα η ΑΕΛ. Είναι λογικό να ψάχνει μέσα από τις στημένες μπάλες να αξιοποιήσει αυτό το πλεονέκτημα. Κυριάκου, ο οποίος μετατοπίστηκε στα δεξιά για αυτή την κομπίνα. Έβγαλε την παλιά, πέρασε, ευκαιρία. Θα γίνει δεύτερη προσπάθεια και οι δύο σταμάτησαν και η μπάλα είναι για λογαριασμό της Δόξα, σύμφωνα με τον νεοφύτου. Εδώ το Τουσα Τζούνιορ που δεν κατάφερε δύο φορές να βρει συμπαίκτη από τη σέντρα που του έβγαλε ο Χάρης ο Κυριάκου. Ξανά, ενώ η μπάλα έφτασε σε αυτόν και την κατέβασε πολύ ωραία, έκανε την πρώτη παλιά πάνω σε αντίπαλο, το ίδιο και η δεύτερη. Στην διεκδίκηση μάλιστα της μπάλας έχει κάνει φάουλ πάνω σε αντίπαλο, κάτι το οποίο δεν αρέσει στον Κέρκες. Το 37ο λεπτό στο Μακάριο. Ισοπαλία 1-1 ανάμεσα στην Δόξα και την ΑΕΛ παραμένει διαμορφωμένη από το πρώτο 15 λεπτό της αναμέτρησης με τα γκολ των Χουράδο και Λουίς Κάρλος. Για να δούμε, η Δόξα στο τρέχον πρωτάθλημα έχει δημιουργήσει παράδοση σε ό,τι αφορά τις ισοπαλίες στο πρώτο ημίχρονο. Σε 6 από τις 12 αγωνιστικές πήγε με αυτό το αποτέλεσμα στην ανάπαυλα. Και μάλιστα από αυτές τις 6 οι 3 είναι οι πιο πρόσφατες. Χρεώθηκε φάουλο ο Αντάμοβιτς, το εκτέλεσαν οι της Δόξας. Ο Μητρέα βρίσκει τον Ελσίνιο. Λουίς Κάρλος με τον Ασαμόα πιέζει ο Χουράδο. Ελσίνιο βαλιά η κόντρα πάνω στον Νίλς Τεϊσέιρα. Λάθος από τον Αντάμοβιτς, έκλεψε ο Ελσίνιο. Ασαμόα πιεζόμενος, Μητρέα. Στο έδαφος παίχτης της ΑΕΛ, λογικά πρέπει να τον βρήκε ο Ασαμόα, ο οποίος θα δει και την πρώτη κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή νεοφύτου για χτύπημα εκτός φάσης. Μιλάει στον βοηθό, ο οποίος λογικά πρέπει να ενημέρωσε τον διαιτητή. Εδώ σταματάει ο Ασαμόα και κάνει αυτή την κίνηση στον μακρύ, για την οποία ενημέρωσε ο βοηθός τον διαιτητή και αυτός έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον άσο της Δόξας, ο οποίος μπορεί να διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν παντελώς αθώο ή ανίκανο να προκαλέσει την πτώση ή τον τραυματισμό του μακρύ. Από την άλλη υπάρχει και ο αντίλογος ότι δεν είχε κανένα λόγο να κάνει έστω και αυτή την κίνηση εκτός φάσης. Βλέπετε τον νεόφυτο νεοφύτου στην ενδοεπικοινωνία με τον βοηθό του, ο οποίος είχε και αυτός καθαρό οπτικό πεδίο στη φάση. Πρώτη κίτρινη λοιπόν στο παιχνίδι για τον Ασαμόα, που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν βρίσκεται στο όριο. Σηκώθηκε ο Μακρύς. Να δούμε αν θα το επιτρέψει να παραμείνει στο παιχνίδι και να το συνεχίσει από τη στιγμή που δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο αντίπαλός του, ο νεοφύτου. Ή αν, αφού έχει περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, όπως και αποφαίνεται τώρα ο διαιτητής, θα τον στείλει προσωρινά εκτός αγώνα. Τεσσαρακοστό λεπτό στο Μακάριο. Η ΑΕΛ με φάουλ από τον Ίλστε Ισέιρα. Έγινε κεφαλιά προς τα πίσω, η μπάλα είναι out.
Γρήγορα η επαναφορά από τον Γκρέμσλ. Ατζηβασίλης για τον Περέιρα. Κάτσε ωραία την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα πάρει και το φάουλ. Ενώ επιστρέφει τώρα στο γήπεδο ο Ανδρέας Μακρύς για να αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία. Φάουλ γιατί δόξαμε εκτελεστεί τον Περέιρα την προηγούμενη φορά που είχαμε αυτό το σκηνικό. Παρολίγο να σκοράρει η γηπεδούχος ομάδα με το δοκάρι που είχε σε κεφαλιά προς τα πίσω του Χουράδο. Τώρα η μπάλα πήγε κατευθείαν στα χέρια του Βοζίνια. Νίλς Τεϊσέιρα. Λαφράνς. Στα πλάγια για τον Κυριάκου. Πίσω αυτό στον Αντάμοβιτς. Δυνατή παλιά του για τον Κυριάκου, κλείσει σε πλάγιο για τη δόξα. Η οποία θα κερδίσει και φάουλ. Βλέπετε εδώ, πάνω στον Χατζηβασίλη έγινε η παράβαση. Η ΑΕΛ, η οποία, να το αναφέρουμε και αυτό, στις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές δεν έχει καταφέρει να πάει με προβάδισμα στο ημίχρονο. Πήγε στην ισοπαλία 2-2 με τον Ερμή την περασμένη αγωνιστική, ενώ τις προηγούμενες τρεις ήταν διαρκώς πίσω στο σκορ. Φάουλ τώρα για την δόξα. Εκτελέστηκε γρήγορα. Θα βγει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Λουίς Κάρλος στο γύρισμα πάνω στα χέρια του Βοζίνια. Χουράδο. Περιμένει στήριγμα. Νίλς Τεϊσέιρα. Με δύναμη η σέντρα του στα χέρια του Γκρέμσλ. Δεν ήταν καλή. Ασαμόα. Βρήκε τον Περέιρα. Μαλιά για τον Κάρλος. Κρατάει την μπάλα παρά την πίεση του Σντραφκόφσκι. Θέλει να ελιχθεί. Ανάμεσα σε δύο να μπει στην περιοχή. Θα βρεθεί στο έδαφος. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο νεοφύτου. Απομάκρυνση της μπάλας για τον Χουράδο. Ελέγχει ο Άδωνη. Γκρέμσλ στον Περέιρα. Μητρέα. Άλλαξε με τον Μπόλεβιτς. Τώρα ο Ασαμόα. Ωραία για τον Ζάτλ που έχει αρκετό χώρο. Είδατε πως έσπασε την αμυντική διάταξη της ΑΕΛ με μια μπαλιά η δόξα. Το σούτ όμως είναι άστοχο από τον Ζάτλ. Στο 44ο λεπτό. Και πάλι προσπάθεια από τον μεσοεπιθετικό της δόξας. Ξανά πίσω η μπάλα. Ενώ θα προσταθεί ένα λεπτό στα 45. Μας ενημερώνει ο Ανδρέας Παυλίδης. Βοζίνια. Κατέβασε ωραία ο Χουράδο για τον Κυριάκου. Λάθος από τον Αντάμοβιτς. Έχει αρκετές λαθασμένες όταν βάσει στο πρώτο ημίχρονο. Νελσίνιο. Ασαμόα. Μετάει την μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Νελσίνιο. Θα κάνει αυτό στη σέντρα και θα πάρει το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Για την δόξα. Για την εκτέλεση έχει αλλάξει πλευρά ο Ζωέλ Περέιρα.
Στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης, Λουίς Κάρλος. Μπάλα πηγαίνει στην άλλη πλευρά, εκεί που τρέχει ο Χατζηβασίλης. Θα κάνει την παλιά χαμηλά, νέο κόρνερ για τη Δόξα, η οποία όπως φαίνεται θα κλείσει το ημίχρονο βρισκόμενη στην επίθεση. Και για να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει και το προβάδισμα. Λογικά αυτή θα είναι και η τελευταία φάση στο πρώτο 45 λεπτό. Ο Μητρέα αναλαμβάνει την εκτέλεση με το αριστερό. Και με αρκετό φάλτσο στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα παίρνει ύψος, απομακρύνεται από τον Βοζίνια, στον οποίο έχει γίνει και φάουλ, το οποίο καταλογίζει ο νεόφυτος νεοφύτου. Εδώ η τελευταία φάση με τη διεκδίκηση του Ζάτλ, στον οποίο χρεώθηκε παράβαση, πάνω στον Βοζίνια. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο, 2-3-1 για την Δόξα. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τους παίκτες της ΑΕΛ να έχουν την μπάλα. Στην εστία είναι ο Βοζίνια. Η τριάδα των κεντρικών αμυντικών απαρτίζεται από τους Αντρέτε, η Σέιρα, Ντόσα Τζούνιορ και Λαφράνς που έχει τώρα την κατοχή. Δεξιός φουλμπακ είναι ο Νίλ Στεϊσέρα, αριστερός ο Χάρης ο Κυριάκου. Δίδυμο των αμυντικών μέσων ο Σδραυκόφσκι με τον Αντάμοβιτς. Μπροστά του σε ρόλο δεκαριού ο Ρωμάν. Και επιθετικό δίδυμο ο Μακρύς με τον Χουράδο. Στο 3-5-2, 3-4-1-2 αν προτιμάτε για την ΑΕΛ. Ο Ζίνια πιέζουν οι παίκτες της Δόξας. Πέρασε η μπάλα από τον Χάρη τον Κυριάκου, χωρίς φάουλ όπως λέει ο διτητής, και κυλάει σε πλάγιο για τη Δόξα. Περέιρα για τον Σαντίκ, για την ώρα δεν έχει κάνει την παρουσία του. Ζάτλ. Περέιρα με τη μία η σέντρα, Σαντίκ πέρασε η μπάλα από το κεφάλι του Λουίς Κάρλος μες στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει, θα χάσει την μπάλα. Προσπάθεια της ΑΕΛ να τρέξει με παλιά για τον Χουράδο και ο Μητρέα. Κάρλος ανακοπή. Μακρύς θα πάρει φάουλ από τον αντίπαλό του. Εδώ ξανά η φάση και χαμηλά με τα πόδια αλλά και το τράβηγμα της φανέλας και ακολούθησης με το αριστερό χέρι από τον κορμό του σώματος του Μακρύ. Λαφράνς για τον Αντάμοβιτς, θα δεχτεί και αυτός φάουλ. Ρωμάν. Αντάμοβιτς. Κλείστηκε, έχασε χωρίς φάουλ, ασαμόα για τον Λουίς Κάρλος. Θέλει να τρέξει η Δόξα, ασαμόα. Μπαλιά για τον Ζάτλ, μέσα στην περιοχή ο Αυστριακός, να δούμε την επιλογή του. Θέλει να περάσει ανάμεσα σε δύο, ελίσσεται, κρατάει μπάλα, το σούτ αποκρούει ο Βοζίνια, νέα προσπάθεια άστοχη. Τεράστια ευκαιρία, νομίζω από τον Χατζηβασίλη, στο 48 λεπτό, τρίτο του δευτέρου ημιχρόνου για την Δόξα, η οποία πιστεύεται όχι απλώς την πρώτη τελική, αλλά την πρώτη πολύ καλή ευκαιρία, μετά την ανάπαυλα, ξανά η προσπάθεια από τον Ζάτλ. Η τελική πάνω στον Βοζίνια και όντως είναι ο Χατζηβασίλης αυτός που με τα αριστερό δεν καταφέρνει να βρει στόχο. Η αντίδραση από τον Ντούσαν Κέρκες νομίζω μιλά από μόνη της. Η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πληρωθεί από τη Δόξα με το ίδιο νόμισμα. Ένα γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του ημιχρόνου. Στο έδαφος ο Ασαμόα, πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Παυλίδη. Από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ασαμόα, έχει έρθει ήδη χαρτάκι κοντά στον τέταρτο για την πρώτη αλλαγή της Δόξας και από ό,τι φαίνεται θα είναι αναγκαστική. Θα φύγει λοιπόν ο Ασαμόα με τον αριθμό 17 στην θέση του ο Τίνκου με τον αριθμό 6.